Ελαντελαουή. Ένα λεπτό έξτρα χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Φάουλ του Ελαντελαουή. Με την ολοκλήρωση αυτού του λεπτού των καθυστερήσεων. Και νεύρα τώρα του ταξίδι με τον Μάρντα. Απέναντι από τον Τζιλικύρι και εκτελεί στα δίχτυα 1-1 η ΑΕΚ στο 21ο λεπτό. Πολλά φάλτσα, γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Κλέιτον στο 33. Αρχίζουν να χορεύουν εκεί, να κάνουν το δικό τους χορό μέσα στη τούμπα. Ο Κλέιτον σκοράρει 1-0 για τους πράσινους. Δεν υπάρχει ο Σαμάτα, είχε τον Κωνσταντέλια, κράτησε μπάλα ο Σύμκοβιτς, θα πλασάρει, το κάνει και μέσα. 1-3, το γκολ που έψαχνε ο Πάου έρχεται. Ο Σύμκοβιτς έρχεται από τον Πάκο και φτάνει τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Τζίνο και ο Εραμούσπε πηγαίνουν και ο Σορία πηγαίνουν πάνω στον Ζίπκοβιτς. Ο Ζίπκοβιτς τώρα στον πανηγυρισμό του, κάτι εκεί στους οπαδούς του ΠΑΣ. Και ο Παντελάκης εκεί, ενώ ο Εραμούσπε με τον Σβάπ έχουν ανάψει φωτιές εκεί. Τώρα χαλάει το παιχνίδι, δεν υπάρχει λόγος. Τέλος του μάτς, τρίτη εντός έδρας ισοπαλία της ΑΕΛ και τρίτη εκτός έδρας ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Τώρα ο Αλκαντουρί, βλέπουμε τον παίκτη του ΠΑΟΚ με κάποιον τα έχει βάλει από τον πάγκο της ΑΕΛ, είναι μπροστά στον πάγκο της Λάρισσας. Με τον κύριο Κούγια έχει ανοίξει η συζήτηση, ο κύριος Φιντάνης πηγαίνει και τους χωρίζει. Ρώσα, κι άλλη ενέργεια που ξεσηκώνει τον κόσμο και τι κάνει σήμερα ο Ρώσα. Είναι εκπληκτικές οι στιγμές που βγάζει. Ρώσα, φάουλ του Τόνσο και ο Diego Lopez τώρα που πήγε στο σημείο εκεί. Απειλείται ένταση. Ένταση υπάρχει, απειλείται σύραξη. Μπουχαλάκης τώρα έτρεξε, κέρδισε την μπάλα από τον Κουέστα. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, δείχνει σέντρα. Ο Γεστράνιος με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. που ήταν πίσω από τον Κουέστα. Βαλβενά είχε πέναλτι στο... Βαλβενά είχε πέναλτι στο... 3 λεπτά μετά το χαμένο πέναλτι του Γκάλ το 2-1. Ο Βαλβενά το χάνει και τώρα. Η επέμβαση του Διούδη. Εντυπωσιακός Διούδης στην εκτέλεση του Βαλβενά. Σαριστά για τον Αυγούστο, επάνω στα δίκτυα! Ντάγκλας Αυγούστο! Και ΠΑΟΚ 1-2 με τον Βραζιλιάνο να σκοράρει έπειτα από την εκτέλεση του φάουλ από τον Αντρέ Βιερίνια. Κίνας εκτελεί το πέναλτι, η μπάλα αποκρούεται από τον Περιστερίδη. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την Καλυθέα. Έπεσε ωραία στην αριστερή γωνία, το πανηγυρίζει έξαλλα ο Περιστερίδης που σταμάτησε τον πρώτο σκόρερ της Καλυθέας. Ο Βολοσίδη Μουνίθ κάνει τη σέντρα με τα αριστερό, η προβολή φοβερό, γκολ για το 0-1 στο 24 από τον Τόρες. 4-4 για τον Τόρες. Σέντρα από τον Μάτος. Το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα. 3-0. Ο Σάκοφ είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε μια ολική ανατροπή. Η τούμπα είναι στις φλόγες.